Και με σημερινή επιστολή η κυρία Ζεμπιλιάδου σας μιλάει για τον Άσο το Ιώ. Βλέπω όμως υπάρχει ένα μούδιασμα στα στελέχη σας από το χώρο του Πασόκ, όπως ο κ. Σαμαράς και κάποιοι άλλοι. Πώς απαντάτε? Δεν υπάρχει κανένα μούδιασμα. Οι συνεργάτες μου, οι φίλοι, οι οποίοι συμπορευθήκαμε από την αρχή μαζί, πίστεψαν σε μένα όταν εγώ ήμουν ήδη τότε στη Νέα Δημοκρατία. Όταν πήρα τη μεγάλη απόφαση για τον τόπο μου, και αυτό κάνω ακόμα και τώρα, πίστεψαν στα οράματα που μαζί βάλαμε και αυτά θα υπηρετήσουμε, θα συνεχίζουμε να υπηρετούμε. Επομένως, με την έννοια αυτή, εγώ δεν αισθάνομαι ότι κάτι άλλαξε και θα φανεί στην πράξη από το ότι η Νέα Δημοκρατία με απόφασή της ήρε την διαγραφή μου και εγώ με ανακοίνωσή μου την αποδέχτηκα. Δεν υπήρχε καμία μονομερής δική μου ενέργεια. Επομένως, εγώ αισθάνομαι πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας. Επαναφέρω το σύνθημα που είχαμε προεκλογικά: πρώτα ο τόπος μας, γι' αυτόν τον τόπο πήρα την κρίσιμη εκείνη απόφαση. Και όταν πήρα την απόφαση να είμαι υποψήφιος κόντρα εντός εισαγωγικών στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, τότε τι ήμουνα? Είχα το θάρρος, είχα την τόλμη? Δηλαδή τότε τι ήμουνα? Ισχυρός χαρακτήρας? Και τώρα κάτι άλλαξε μέσα μου? Όχι, ασφαλώς. Ξέρουμε γιατί κάνουμε και παίρνουμε την κάθε απόφαση. Πολλές φορές βρίσκεται κανείς σε γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να αρνηθεί. Σημασία έχει ότι, και θα φανεί στην πράξη και το επαναλαμβάνω, ότι πάνω απ' όλα μετράει ο τόπος μας. Και αν υπάρχουν εκφράσεις διαφορετικές, όπως εν προκειμένου που είπατε νωρίτερα από την αντιπολίτευση, νομίζω έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, αλλά όχι όπως νομίζει ότι είναι τα πράγματα. Εγώ δεν θα συνεχίσω σε αυτήν την διαδικασία, γιατί δεν ωφελεί κυρίως τον τόπο. Και ούτε οι πολίτες αρέσκονται να ακούν, να βλέπουν τέτοιες ανακοινώσεις, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν τους αρμόζουν κιόλας. Κύριε Μανακίδη, όμως ανακοινώσατε για το κλίματος σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας τη συμπόρευσή σας με το κόμμα εν ώψη των ευρωεκλογών. Αυτό δεν είναι μια καθαρά κομματική? Είπα τη συμπόρευση για τα θέματα της ανάπτυξης. Είπα ότι εμείς πρέπει να συμπορευόμαστε. Ο σχεδιασμός της περιφέρειας είναι υποσύνολο ο σχεδιασμός της περιφέρειας ενός εθνικού σχεδιασμού. Άρα εκεί πρέπει να έχουμε μια συμπόρευση. Επίσης θέλω να πω ότι εγώ μέχρι τώρα, στο διάστημα αυτό, έχω πάει σε εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, χαιρέτησα, πήγα σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, κεντρικός ομιλητής στο αναπτυξιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωρίζετε. Θα πάω μεθαύριο, την Πέμπτη, σε μια επόμενη τέτοια εκδήλωση που κάνει το κόσμος. Επομένως, εγώ είμαι απελευθερωμένος από όλα αυτά, γιατί γνωρίζω πολύ καλά πώς να συμπεριφερθώ. Και το που ανήκει κανείς έχει σχέση και με το πώς συμπεριφέρεται. Έτσι λοιπόν, εγώ αποδέχθηκα αυτήν την επαναφορά στη Νέα Δημοκρατία και δεν αποδέχθηκα να κάνω έκπτωση στο πώς θα διεκδικώ τα συμφέροντα της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό είναι αυτονόητο και δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώσουμε. Οι πολίτες πιστεύουν εμένα, όχι το ότι προέρχομαι από κάπου ή μετά έγινα ανεξάρτητος, πιστεύουν σε μένα. Και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είπαν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι με τους οποίους βρεθήκαμε πριν από λίγο και τόνισαν πραγματικά την ικανοποίησή τους για το ότι συμπορευόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο παραγωγικό και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ωστόσο, το πρωί της Κυριακής δημιουργήθηκε ζήτημα τον κύριο Κασαπίδη και με ανθρώπους που στήριξαν τη δική του ποσότητα στην εκδήλωση της Δημοκρατίας, που έθεσαν ζήτημα για τη μη βράβευσή σας και τελικά είδαμε το ζήτημα. Κοιτάξτε, εγώ δεν προκάλεσα τίποτα για να γίνει. Ναι, επομένως, εγώ είμαι πάντοτε συνενετικός, αυτό απαιτούν οι καιροί, αυτό απαιτούν οι πολίτες από εμάς. Αντιπαρέρχομαι οτιδήποτε άλλο από το να κοιτάμε του τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και μετά. Για ποιο λόγο τον κύριο Παλαμπανίδη σε παραστάτη του? Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι. Ο κύριος Παλαμπανίδης είναι ενδιαφερόμενος. Μπορεί να υπάρχει κι άλλος ενδιαφερόμενος. Ναι, εσείς θα στηρίξετε την υποψηφιότητα του κύριου Παλαμπανίδη. Ναι, είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να εκπροσωπήσει την έννοια του συνηγόρου του πολίτη και της επιχείρησης. Μπορεί να είναι δίπλα και λόγω και γνώσεων δίπλα και στην αυτοδιοίκηση αλλά και στους πολίτες. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος. Άλλωστε, αν δεν ήταν αξιόλογος, δεν θα τον πρότεινα να είναι στο συνδυασμό μας υποψήφιος, συνυποψήφιος, και επομένως αποτελεί μια πολύ καλή λύση για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Και κάτι ακόμη, αν δεν υπάρχει άλλο ερώτηση, είμαστε σε καλό δρόμο για τη συμφωνία με το Υπουργείο για τις τρεις τηλεθερμάνσεις? Κοιτάξτε, κάναμε μια τελευταία σύσκεψη, εστιάσαμε
αμιγώς στα θέματα της σύμβασης θερμικής ενέργειας, αλλά και τι θα γίνει με τη μονάδα από το Ελεμαϊδα 5. Θα επαναληφθεί τάχιστα η συνάντηση αυτή. Είχε φανεί ότι αρχίζει και υπάρχει μία σύγκληση απόψεων. Μπορεί τελικά σε ένα θέμα να μην υπάρχει σύγκληση και να χαλάσουν όλα. Όμως πρέπει να διεκδικήσουμε να επέλθει αυτή η συμφωνία προς όφελος των πολιτών, των συμπολιτών μας, για τους οποίους πρέπει να αγωνιζόμαστε. Ήδη θα συνομιλήσω και σήμερα με τους κυρίους Δημάρχους που είναι εδώ, για να κανονίσουμε άμεσα την επόμενη συνάντηση, όπως αποφασίσαμε άλλωστε στη σύσκεψη με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, παρουσία και εκπροσώπων της ΔΕΗ.